τύπου. Καλημέρα σας, κυρία Θεοχάρους. Καλή σας μέρα, κύριε Παπλίδη. Εσείς έχετε καταλάβει ποιανού ιδέα είναι η παρίσφρηση αυτής της αναφοράς στο έγγραφο το οποίο έχουμε ενώπιον μας, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί κοινό, μάλλον κωδικοποιημένο ενώ είναι, γιατί βάζει απόψεις πολλών μέσα. Ποιο είναι η ιδέα για την, να υπάρξει συνθήκη εφαρμογής της λύσης, την οποία να υπογράψουν η Τουρκία, η Ελλάδα και η Βρετανία και η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία? Μα αυτό δεν ήταν ευθύς εξ αρχής και τουρκική και αγγλική θέση? Αυτό δεν γνωρίζαμε από πέρυσι μετά τις συνομιλίες της Νέας Υόρκης, ότι θα πρέπει να υπάρξει κατοχύρωση της εφαρμογής των συνταγματικών προνοιών και της εξάλληση της αριθμητικής ισότητος και της ικανοποιητικής συμμετοχής των Κυπρίων στην διακυβέρνηση του κράτους, με όλα εκείνα τα βέτο και τις εκπεριτροπής προεδρίες στους οργανισμούς, όχι μόνο της Δημοκρατίας, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αλλά και όλων των άλλων που θέλουν. Είναι βρετανοτουρκική άποψη αυτό το πράγμα, λέτε? Είναι λοιπόν βρετανοτουρκική θέση, δεν είναι μόνο άποψη, κύριε Παυλίδη, είναι θέση η οποία μεθοδεύεται και εφαρμόζεται σταδιακά, εμφανίζεται, και έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους δικούς μας την έχουν αποδεθεί και απλώς προσπαθούν σιγά σιγά να μας κάνουν να πιστεύουν. Ποιοι λέτε ότι μπορεί να το έχουν αποδεχθεί, δηλαδή ο πρόεδρος? Όχι, δεν ξέρω. Αντιδρά η κυβέρνηση ή κάνει παρατηρήσεις σε αυτό το θέμα? Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε πόσες παρατηρήσεις θα κάνει, ούτε για πόσο καιρό θα κάνει παρατηρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν είναι ένας οδηγός βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, είναι ένας τουφλοσύρτης, ο οποίος τυφλοσούρτης, που θα μας τραβήξει προς το σημείο που θέλει ο κύριος. Τι χάνει ακόμα διαπραγμάτευσης όμως? Εσείς, κυρία Θεοχάρους, επειδή έχετε υπόψη σας το σύνολο του 9 σελίδου εγγράφου. Υπάρχουν? Όχι, και δεν έχω υπόψη μου το σύνολο. Σας το διάβασε, δεν σας το διάβασε συνολικά? Δεν μας το διάβασε, το κρατούσε. Πιο πριν μπορώ να σας πω ότι μάθαμε από τις εφημερίδες παρά από το έγγραφο. Είχαμε στα χέρια μας τα παραστήματα του εγγράφου, που αποτελούν τα security instruments που είχαν και από τις πλευρές στο Μον Πελεράν. Εκείνα τα πήραμε στα χέρια μας και ό,τι προλάβαμε διαβάσαμε. Α, δηλαδή η φιλοσοφία του εγγράφου δεν σας ανέγνωσε τις 9 σελίδες, για παράδειγμα, ο κ. Μαυρογιάννη? Όχι. Δεν πήρα στα χέρια μου το έγγραφο των 9 σελίδων. Είναι ένα πολύπλοκο έγγραφο, τουλάχιστον από αυτά που μας είπε ο κ. Μαυρογιάννης και από αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν δώσει το έγγραφο στις εφημερίδες και έχει δημοσιευτεί. Αλλά όχι, δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά αυτούσιο, εγώ δεν το είδα. Ευρείες περιλήψεις. Λοιπόν, πέστε μας, υπάρχουν και θετικές αναφορές πάνω στις οποίες μπορούμε να σταθούμε και να πούμε ότι ναι, υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει κάτι άλλο? Μα αυτό μπορεί έγραφο να είναι θετική αναφορά όταν την οποιαδήποτε συμφωνία για την ασφάλεια θα την υπογράψει το νέο κράτος, κύριε Παυλίδη. Πώς μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν, μα η οποιαδήποτε είναι αναφορά, κεφαλαιόδους σημασίας αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή είναι το α και το ω. Η οποιαδήποτε αναφορά ακυρώνεται από τη θέση του ΕΙΝΤΕ, ότι το σύστημα της ασφάλειας πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν λέει ότι πρέπει να καταργηθεί, μα είναι δυνατός σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον 21ο αιώνα να υπάρχει σύστημα ασφάλειας, να υπάρχουν εγγυήσεις? Μα είναι δυνατόν να λένε οι μέτεροι, οι πολιτικοί ηγέτες, ότι είναι αφέλεια να πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε από το μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις στην Ελβετία, στο νέο κύκλο των συζητήσεων? Μα όταν πηγαίνεις με αυτή τη θέση, ήδη έχεις χάσει την πρώτη μάχη και από εκεί και πέρα αρχίζεις να υποχωρείς. Δεν κατανοώ, δηλαδή, αυτή η θέση που ήταν διαχρονική όλων των κομμάτων για τόσα πολλά χρόνια να καταργείται μέσα σε μέσα σε μισή ώρα, επειδή υπέβαλαν τα τρία κόμματα την θέση ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ασφάλεια και παραμονή στρατευμάτων. Ντά, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο λέτε, δεν είναι μόνο θέση των τριών κομμάτων. Εγώ έχω την αίσθηση πως είναι θέση όλης της πολιτικής ηγεσίας το μηδέν στρατό, μηδέν εγγύησης. Απλά είναι στη μεθοδολογία και στις άλλες απαιτήσεις που διαφωνούν με την πρόταση των τριών κομμάτων.
Εντάξει, ας αφήσουμε την πρόταση των τριών κομμάτων. Φαίνεται όμως ότι... Όχι, είναι καλό να τη συζητήσουμε για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ναι, να τη συζητήσουμε, αλλά φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύονται όσοι διαπραγματεύονται δεν είναι και ο καλύτερος από τη στιγμή που ξεκινάς και λες τη βασική σου τη θέση που κατοχυρώνει το κράτος και την ασφάλεια του συνόλου του λαού, όχι των Ελληνοκυπρίων μόνο. Δεν ξεκινώ από τη θέση ότι δεν θα υπάρχουν στρατεύματα στην Κύπρο, ναι, ούτε θα υπάρχουν εγγύησεις. Γνωρίζετε όμως, κυρία Θεοχαρούς, και με τη δική σας εμπειρία που είναι αρκετά μεγάλη, πως όταν μπαίνεις σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να μπεις με ανοιχτό μυαλό και να αποδεχτείς ότι ο άλλος έχει αυτή την θέση και η προσπάθεια σου είναι να τον πείσεις πως είναι λαθασμένη για να φτάσεις κάπου στη μέση. Σε ποιο σημείο έχουμε πείσει τους Τούρκους μέχρι στιγμής, κύριε? Ναι, με ποια άλλη διαδικασία όμως μπορούμε, δηλαδή να συμφωνήσουμε πριν πάμε στις συνομιλίες? Να... Σας έχω απαντήσει και στο παρελθόν. Όταν συζητάς με τον τρόπο που συζητάς με την Τουρκία, να βρίσκεται από θέση ως ισχύος και να επιβάλλει τη θέση της και στους εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών και με την Αγγλία να υποσκάπτει την οποιαδήποτε προσπάθεια, σίγουρα δεν πρόκειται να είσαι ο κερδισμένος. Και εμφανιζόμενος πάντοτε ως ο αδύναμος κρίκος, εσύ θα δέχεσαι τις πιέσεις περισσότερο από όλους τους άλλους. Είδατε, ο Έιντε δεν πήγε στην Τουρκία όλες αυτές τις μέρες, περιφερότανε μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας μέχρι να καταγράψει αυτά τα σημεία τα οποία εμφάνισε στο έγγραφό του. Υποτίθεται ως θέσεις των διαλαμβάνουν το έγγραφο της θέσης των δύο πλευρών, αλλά στην πραγματικότητα κάνοντας και επικίνδυνες εισηγήσεις για το μέλλον αυτού του τόπου. Μάλιστα, πάντως χθες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, εφόσον κάνετε αναφορά στην Ελλάδα, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Κοτζάς διακήρυξαν και στο τραπέζι των 27 στην Σύνοδο των Βρυξελών πως δεν μπορεί στη σημερινή εποχή να συζητούμε για ξένα στρατεύματα και ξένες εγγυήσεις τρίτης χώρας σε μια ανεξάρτητο άλλο κράτος. Ωραία, γιατί δεν το προτάσουν και να πούν ότι εμείς πάμε με αυτή τη θέση. Ναι, με αυτό λένε. Εγώ έχω ακούσει τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι όποιος, νομίζω είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά αν δεν είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών, κάποιος ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι είναι πολιτική αφέλεια να πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε με μηδέν εγγύσεις, μηδέν στρατεύμα. Αφού το λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το λένε στην Επιτροπή, γιατί δεν το λένε και στην Τουρκία κατά μου? Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τι νομίζετε ότι θα προκύψει ως αποτέλεσμα από αυτή τη νέα διάσκεψη στο Crans Montana? Δύο είναι τα ενδεχόμενα και δεν υπάρχει τρίτο. Ή θα υπάρξει συμφωνία στη βάση των τουρκικών όρων, δηλαδή όλα όσα κατά καιρούς επεχείρησε και σε πολλά έχουμε φτάσει στις λεγόμενες συγκλήσεις και κωδικοποιήσεις των συμφωνιών, ή θα επιβάλλει τους όρους στην Τουρκία και θα φτάσουμε σε συμφωνία, ή θα λαθροβιώνουν οι συνομιλίες παραπέμποντας σε μια συνέντευξη τεχνοκρατών που θα ακολουθηθεί από ένα δείπνο στη Λευκοσία ή στη Νέα Υόρκη και θα ακολουθήσει μια τέταρτη Γενέβη μέχρι να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές. Αυτό θα είναι μια λαθροβίωση των συνομιλιών μέχρι τις προεδρικές εκλογές ή μια λύση εξπρες στη βάση των θέσεων της Τουρκίας. Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε θεαματικό αποτέλεσμα τώρα, ούτε κίνηση έκπληξη από την Τουρκία. Κίνηση αποτέλεσμα. Ναι, ακούστε το πως το θα το πω τώρα. Κίνηση έκπληξη από την Τουρκία μπορεί να περιμένετε? Όχι, κύριε Παυλίδη. Όχι. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα, αλλά δεν περιμένω. Η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις της. Το έγγραφο Έιντε, στο βαθμό που μπορέσαμε να το μελετήσουμε και στο βαθμό που ανταλλάξαμε απόψεις και με άλλους που το έχουν ενημερωθεί και με αυτά που δημοσιεύουν έγκριτες εφημερίδες στον τόπο μας και δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, διαλαμβάνει μας καρεμένες τις τουρκικές θέσεις. Συνεπώς, αν πάμε με αυτή τη διαδικασία, αν λάβουμε υπόψη αυτά που λέει ο ανεκδίγητος πλέον κύριος Γιούνκερ για λύση το καλοκαίρι και ταυτόχρονα υπόσχεται στην Τουρκία εμβάθυνση των τελωνιακών σχέσεων και εξυγχρονισμό του τελωνιακού πλαισίου χωρίς καν να ζητούν από την Τουρκία να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε κράτος μέλος του οποίου έχει επιβάλει εμπάρκο, καταλαβαίνετε ότι δεν... Γιατί το χαρακτηρίζετε έτσι? Τον θεωρούσαμε καλό φίλο, τον κύριο Γιούνκερ.
Κοιτάξτε στον δρόμο. Για το λόγο του εγγράφου του για την ενίσχυση της τηλεοπτικής σύνδεσης της Τουρκίας. Μα δεν είναι η πρώτη φορά. Πέρυσι μας εκβίαζε ότι το πρώτο το τρίμηνο θα γίνει η λύση του Κυπριακού και θα συνεχιστούν οι ενταξιακοί.